Θάνατος! Κουκουέ! Δυνατό! Η ελπίδα είναι εδώ! Δυνατό! Η ελπίδα είναι εδώ! Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρασαν 69 χρόνια από τότε που χαράματα της Κυριακής 30 Μάρτη του 1952 οι δολοφόνοι οδήγησαν τον Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του Ηλία Αργυριάδη, Νίκο Καλούμενο, Δημήτρη Μπάτση στο εκτελεστικό απόσπασμα. 69 χρόνια πέρασαν και το κόκκινο γαρίφαλο της υπέρτατης θυσίας ανθίζει πάντα στο νου και στην καρδιά όλων μας. Από τότε, όπως έγραψε ο ποιητής μας Γιάννης Ρίστος από τον Αϊστράτη, όπου βρισκόταν εξόριστος, η μεγάλη μέρα της 30 του Μάρτη μπήκε στο καινούριο εορτολόγιο των ηρώων και των μαρτύρων της ειρήνης. Όπως είπε ο ίδιος ο Νίκος Μπελογιάννης στην απολογία του στο στρατοδικείο, αγωνιζόμαστε για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Λόγια που έχουν συντροφεύσει τη σημερινή μας πάλι μέχρι και στις μέρες μας. Υπήρχε και σύνθημα στο 12ο συνέδριο της ΚΝΕ. Και μπορεί οι Δήμοι να μην επέτρεψαν στον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του να προφτάσουν την αυγή της τελευταίας μέρας της ζωής του, το κουκουέ όμως 69 χρόνια μετά είναι εδώ, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο που άνοιξαν με τη στάση, τη δράση και τη θυσία τους χιλιάδες κομμουνιστές, τα πιο διαλεκτά παιδιά του ελληνικού λαού τον 20ο αιώνα. Ζή! Ο Μπελογιάννη ζει! Στους ταξικούς αγώνες μας οδηγεί! Ζή! Ο Μπελογιάννη ζει! Στους ταξικούς αγώνες μας οδηγεί! Ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, το να τιμάς μετριέται στην πράξη το πώς περπατάμε στον δρόμο που άνοιξαν. Για την κατάκτηση των χαρακτηριστικών του κομμουνιστή ως πολύπλευρου και πολυσύνθετου ανθρώπου που δίνει τη μάχη μέσα σε όλες τις συνθήκες, σε όλα τα μέτωπα και τα πεδία. Για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική αισιοδοξία, την εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και τη δύναμή της, την ακλόνητη πεποίθηση για τον προσανατολισμό της πάλης μας στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Μπελογιάννης έπεσε στα χέρια της ασφάλειας στις 20 Δεκέμβρη του 1950. Οι αστυνομικοί που του είχαν στήσει καρτέρι το συνέλαβαν μόλις μπήκε στο σπίτι της οδού Πλαπούτα 30 κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το σπίτι λειτουργούσε ως διάφκα του παράνομου κομματικού μηχανισμού. Λίγους μήνες πριν, ο Μπελογιάννης, αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είχε αναχωρήσει με κομματική εντολή για την Ελλάδα από την πολιτική προσφυγιά όπου βρισκόταν. Μέσω της διαδρομής Παρίσι-Ρώμη-Αθήνας έφτασε αεροπορικός στις 7 Ιούνιου του 1950 με το όνομα Ερίκος Πανός στο Αργεντινό του διαβατήριο. Ήταν η περίοδος λίγο μετά τη στρατιωτική ήττα του Δουσρέ. Ο αμερικανικός υπεριαλισμός και η ελληνική αστική τάξη προσπαθούσαν με όλα τα μέσα να μετατρέψουν τη νίκη τους στα πεδία των μαχών σε συντριβή και εξόντωση του λαϊκού κινήματος, πρωταρχικά του ΚΚΕ.